ρε φίλε. Όχι, δεν είναι πρωί. Αν νομίζετε ότι είναι πρωί, είναι απόγευμα. Πρέπει να κοντεύει 6 ώρα το απόγευμα. Εγώ δεν έχω χουχουλιαστεί γιατί κάνει λίγο κρύο. Μπορώ να πω την αλήθεια μου. Και πρέπει να σηκωθώ, να πάω να κάνω μπάνιο για να ετοιμαστώ να πάω στα γενέθλια της κολλητής και κουπάρας μου. Ο Χρήστος με τον αδερφό μου λείπουνε, έχουν φύγει, έχουν πάει ξυλόκαστρο από τις 8 η ώρα το πρωί, γιατί κάνουν κάιτ, άλλη ανομαλία μέσα στη δροσούλα και στην ψύχρα. Αυτοί κάνουν εκεί θαλασσό αυτό, πνίγονται. Όχι πνίγονται, χτύπα ξύλι. Ωραία. Και θα έρθει να με βρει μετά ο Χρήστος. Θα πάω λοιπόν εγώ να κάνω ένα μπάνιο, να ετοιμαστώ, να ετοιμαστούμε όχι παρέα, γιατί θα ετοιμαστώ πολύ γρήγορα, ναι, και θα πάμε να γνωρίσουμε τον Κίτσο. Ο Κίτσος είναι ένα σκυλί πρόβατο, κάπως έτσι, το κατοικίδιο της κολλητής μου. Θα το γνωρίσετε από κοντά. Είναι μια προσωπικότητα από μόνο του. Αυτό εδώ το vlog είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Να κάνουμε και κάτι έτσι διαφορετικό. Δεν θα βάλω φωτιά στο σπίτι, ελπίζω. Σε κάποιο σπίτι. Πιστεύω θα είναι ένα φυσιολογικό vlog. Το ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Τελείωσα λοιπόν το μπανάκι και τώρα δεν έχω ιδέα τι θα βάλω. Με βλέπω να βάζω καμιά μίντι φούστα, την κλασική. Μια μπότα από μέσα, ψηλή. Φαίνεται και λίγο μπουτάκι, λίγο τσιτσί και μια μπλούζα, αλλά το θέμα είναι ότι το outfit πρέπει να είναι το σωστό γιατί πάω για φαΐ και όταν πας για φαΐ το σωστό το outfit είναι όχι να μην σε στενεύει το παντελόνι, να μην σε πιέζει γενικότερα κάτι στην κοιλιά και προφανώς να μην είναι crop top ή ξόκυλο αυτό που φοράς γιατί θα είναι δύσκολη κατάσταση. Τώρα θα δείξει, βέβαια δεν είμαι και άνθρωπος που ντρέπομαι όταν πάω σε τόσο δικούς μου ανθρώπους να φάω. Δηλαδή ξεκουμπώνω και παντελονάκι εύκολα. Είμαι από αυτούς, με το κουμπί. Αλλά επειδή έβαλα εχθές, όχι, πριν λίγες ώρες έβαλα πλυντήριο, με κάτι παντελόνια που έχω που είναι αρκετά oversize και δεν είναι καθόλου κολλητά πάνω μου και αυτά θα ήταν ό,τι πρέπει για φαΐ. Αλλά ακόμα είναι νοπά και δεν βλέπω να τα σιδερώνω για να φορέσω κάποιο από αυτά. Άρα η μίντι φούστα είναι μονοδρομός, η κλασική που έχετε δει και το καλοκαίρι που φόραγα. Εντάξει, αυτή φαντάζομαι είναι all time classic. Δεν πειράζει. Όχι, θα βάλω μαύρη δερμάτινη μποτούλα από μέσα ψηλή. Και μπλούζα δεν ξέρω, θα δω τι θα βάλω. Δεν έχω και πολλές επιλογές να ξέρετε, οι επιλογές μου είναι αρκετά λίγες. Ναι, θα δούμε. Θα δείτε και εσείς το τέλος. Τα μαλάκια δεν ξέρω αν θα κάνω και πάρα πολλά. Από ότι νομίζω απλά θα τα στεγνώσω. Θα φτιάξω λίγο πολύ απαλά τη μάπα μου και αυτό. The end of the story. Και μετά πάμε να γνωρίσουμε τον Κίτσο. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε εδώ λίγο τι γίνεται. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω να φορέσω. Και τι στυλ να βάλω. Χρυσά, ασημένια, δεν έχω ιδέα τι θα κάνω και ούτε το outfit. Καλά, θα τρελαθώ κιόλας. Αλλά σας είπα, χαλαρά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω. Εσείς έχετε πάει να δείτε στην αλουριού.gr τα καινούργια κοσμήματα και τους καινούργιους κωδικούς που έχουν έρθει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Για πηγαίνετε και πάω να δω εγώ τι θα επιλέξω να βάλω για σήμερα. Και ετοιμάστηκα, έχω βάλει κάτω αυτές εδώ πέρα τις γοβίτσες τις μπες, κλασικές. Φοράω ένα φορεματάκι, είναι τζιν. Βασικά ένα πουκάμισο είναι, πουκάμισο φόρεμα, τζιν. Βλέπετε πίσω τι γίνεται, τι συμβαίνει. Χαμός, έχω βγάλει και τα ρούχα του Χρήστου, μόλις έρθει να τα βάλει για να έρθει.
Αφού κάνει μπάνιο, είμαι λαχανιασμένη γιατί έτρεχα. Και αυτά. Τίποτα άλλο. Και από μέσα φοράω ένα κοντομάνικο. Αυτό εδώ έχω επιλέξει. Καλά, πάμε μέσα στο μπάνιο να σας τα δείξω καλύτερα. Ορίστε. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Καθίστε. Ωραία. Αυτό το make-up έχω κάνει. Τίποτα το ιδιαίτερο, πάρα πολύ απλά. Τα κοσμήματα έχω διαλέξει από αλλούριου να φορέσω, να τα συνδυάσω με το τζιν φορεματάκι αυτό. Αυτό εδώ το κολλιέ με τις πέρλες και τις λευκές πετρούλες. Σκέτο, αυτά τα σκουλαρικά και όχι αυτό, αυτά εδώ τα δύο. Αυτό εδώ πέρα είναι δώρο της μαμάς μου για την ακομωσία μου όταν σπούδασα. Και αυτά εδώ τα δύο Glowing Dreams, βραχιόλια από τη συλλογή. Αυτά παιδιά. Λιτή και απέριτη. Και έφυγα. Μια καφέ τσάντα, το πέτσινο από πάνω το δερμάτινο και πάω. Πάμε να γνωρίσουμε τον Κίτσο. Λοιπόν, εγώ έχω μπει στο αμάξι, με πάει ο μπαμπάς. Πες γεια μπαμπά. Γεια σου παιδάκια. Γεια σας παιδάκια. Λοιπόν, με πάει ο μπαμπάς λοιπόν στο σπίτι της Δήμητρας, γιατί ο Χρήστος τώρα έφτασε με το Μάνο σπίτι, πλένουν τα πράγματα, ξέρετε, του κάιτ και αυτά. Άρα μετά να κάνει μπάνιο, να ετοιμαστεί και να έρθει να με βρει. Δεν θα πάρω και αμάξι, μετά θα φέρει και μηχανή ο Χρήστος. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε 8 οχήματα διαφορετικά για να πάμε στη Δήμητρα. Αυτό, και τώρα με πάει ο μπαμπάς να με αφήσει. Αυτά. Κοντεύουμε, να πάμε στο πάρτι! Ότι έχω ανέβει στο σπίτι της εορτάζουσας, βέβαια, και θα πες εορτάζουσα ένα γεια. Γεια! Πιο δυνατά δεν σ' άκουσαν και δεν σε βλέπουν κιόλας. Γεια! Γεια! Πολύ ωραία. Και πάμε να γνωρίσουμε τον Κίτσο. Σκυλί, κάτι τέτοιο. Σκυλί. Γεια σου, Κίτσο! Βλέπετε ότι είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος. Είναι το πιο μεγάλο κουνέλι που υπάρχει. Μικρούλη στη φαδούλη, γεια σου. Μικρούλη. Γουτσι, 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 γουτσι. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλος. Θα πάθεις τίποτα, ψυχή μου. Καλά στο παιδί. Μα το κεφάλι πνίγεται, έτσι. Το, είχα καιρό να τον δω. Θες να σου δώσω να το ταΐσεις. Ναι, φέρε. Μη μου φάει το χέρι. Όχι, το κάνει. Αγάπη μου, πνίγεται το φαΐ σου από το ξύγκι που έχεις. Κοιτάξτε τα μέρα μου. Θα σε ταΐσει η Θεία Αφροδίτη. Θα σε ταΐσει η Θεία Αφροδίτη. Χαίρεσαι. Χαίρεσαι, ψυχή μου. Είσαι το πιο γλυκό κουνελάκι του κόσμου. Και τώρα η μαμά Δήμητρα ταΐζει το μικρό Κίτσο. Καλό, εσύ όπα θα σε φάει. Το κάνω. Γλυκό μου. Γλυκό μου, τρως. Τρως, μη δεις παστίτσιο, δες και παστίτσιο. Του έχει ανοίξει όρεξη ρε φίλε, με τόσα που μαγειρεύει η μάνα σου. Όχι, αυτό είναι το γλυκό του. Το μήλο. Ναι. Μπανανίτσα τρώμε. Τρώει και μπανάνες και αχλά. Ζωή να έχει. Τη ζωή σου να έκανα, Κιτσούλη. Εδώ πέρα που είμαι, ήρθε και ο άντρας μου όμορφος. Ο άντρας μου όμορφος. Καλά, ποιος ξέρει τι θέλει τώρα. Ο άντρας μου όμορφος, δεν παίζουν αυτά. Ο άντρας μου όμορφος ήρθε. Ναι, αγαπη μου, βάλτε όλα μέσα στην τσάντα μου. Αυτά. Χρήστο τόνικ, είπες. Τόνικ. Ναι, λίγο, ναι. Αγαπη μου, έκανες κάτι. Αμέ. Πέρασες ωραία. Φανταστικά. Στα χωριό σου, βέβαια, που δεν είμαστε μαζί. Προφανώς. Χαίρομαι. Έκανες και πολύ βουν βουν ευθεία. Βουν βουν. Ναι,
ευθεία πηγέ. Πολύ βουμβούν. Πολύ βουμβούν. Μπορεί να είναι τα αυτό και έχω και τα γκέλια. Ένα δείγμα από αυτά που θα τσιμπήσουμε. Μόνο αυτό σας λέω. Καλά το πάει. Γενικά. Εδώ βλέπουμε την κολλητή κουμπάρα να ανοίγει την σαμπάνια. Όχι, θα την κουνήσει. Για τα 27η γενέθλιά τη. Κοντινό Γιάννη, που το ξέρουμε όλοι από το γάμο. Το μάτι του Γιάννη. Χειροκρότημα! Χειροκρότημα! Ό,τι γυρίσαμε σπίτι, με βλέπετε, ξεβάφτηκα, πάρα πολύ ωραία, έβαλα και μπιτζαμάκια. Ναι, μακριά, γιατί κάνει δροσούλα αρκετή. Αυτά, το σημερινό βίντεο ήταν λίγο χαμηλόφωνο μπορώ να πω, δεν πειράζει, κάτι διαφορετικό για άλλη μια φορά. Καλό είναι αυτό. Αυτά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, φάγαμε μέχρι τελική πτώση, το παρατηρήσατε και εσείς, πάρα πολύ φαΐ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, η ώρα έχει πάει 2.30 ώρα τα μεσάνυχτα και δεν είμαι πολύ καλά το στομάχι μου. Έφαγα και μετά την τούρτα την εκπληκτική όπου είδατε που ήταν με Λίλα Πάους, εξαιρετική. Άντε σε λίγους μήνες έρχονται και τα δικά μου γενέθλια, να δούμε τι θα κάνω. Βέβαια ήμασταν πάρα πολύ λίγα άτομα, ήμασταν 4-5 άτομα φανταστείτε, ήρεμα, λίγα άτομα, COVID, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Αυτά, κατά τα άλλα ήταν πολύ όμορφα, μιλήσαμε και τέτοια πραγματάκια. Κάπως έτσι αυτό εδώ το vlog φτάνει στο τέλος του γλυκά μου φροσκιουμπάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe σας, να μεγαλώσει κι άλλο αυτή εδώ η τέλεια και μοναδική, γιατί όλα τα φροσκιουμπάκια μου είστε μοναδικά. Παρέα να μεγαλώσουμε κι άλλο. Πατήστε το like σας άμα σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο. Το dislike σας άμα δεν σας άρεσε που σε γενέθλια πήγαμε, τι μπορεί να μην σας άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να φοράτε πάντα μάσκα. Bye! Καληνύχτα, καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα το βλέπεις.